Λοιπόν, τι να πρωτοπώ για την κυρία Μαρία. Καταρχάς, την κυρία Μαρία τη γνώρισα περίπου πριν 9 χρόνια, όταν εγώ πρώτο ήρθα εδώ στα Τρίκαλα. Ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που συνάντησα. Με υποδέχτηκε πολύ εγκάρδια και αμέσως ένιωσε οικειότητα και μέσα στο σύλλογο. Για μένα, η κυρία Μαρία είναι ένας, εκτός από πολύ καλή ζωγράφος, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος με πολύ ζεστή καρδιά που τους αγκαλιάζει όλους. Και πάντα ξέρει πώς να φέρει την ισορροπία σε όλους εμάς εδώ μέσα στο σύλλογο. Εγώ αυτό που έχω να πω για την κυρία Μαρία είναι να είναι πάντα καλά και την αγαπώ πολύ. Η κυρία Μαρία Ζάκα, την οποία έχουμε γνωρίσει και σαν πρόεδρο του συλλόγου μας, η οποία είναι πολύ οργανωτική, έτσι που μας διεύθυνε με λεπτομέρεια και μπορούσε να αποδώσει όλα τα έργα των καλλιτεχνών που λάμβαναν χώρα στο σύλλογό μας, των Τρικαλινών Ζωγράφων. Είναι μια πηγαία, θα έλεγα, μορφή ζωγράφου, εμπνευσμένη από την πείρα που της δίνει η καθημερινότητα. Παίρνει πάντα αυτό που είναι η ουσία και το εκφράζει. Πριν από χρόνια γνώρισα την κυρία Μαρία Ζιάκα, που έλαβε για πρώτη φορά στο σύλλογό μας με ένα πίνακα η καταστροφή της Σμύρνης. Έκτοτε την αγκαλιάσαμε όλος ο σύλλογος, έγινε πρόεδρος και εγώ αντιπρόεδρος και όλα αυτά τα χρόνια την αγαπήσαμε για την αξιοπρέπειά της και την αγάπη που τρέφει για όλους μας. Σαν φίλη μου όλα αυτά τα χρόνια την έχω στην καρδιά μου και της εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεσή της και υγεία προσωπική και οικογενειακή και πάντα δημιουργική σε ό,τι κάνει στη ζωή της. Η κυρία Μαρία, η πρόεδρός μας, ένα άτομο το οποίο στην πορεία, στην όλη πορεία της έχει δείξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ποια είναι. Σίγουρα στο Σύλλογο Ζωγράφων έχει αφήσει το αποτύπωμά της. Είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης και ένας σπουδαίος άνθρωπος. Είναι πολύ λίγα και είναι μικρά μάλλον τα λόγια που μπορεί κάποιος να πει για αυτόν τον άνθρωπο. Έχει μεταδώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ό,τι πιο όμορφο υπάρχει μέσα στο Σύλλογο. Οι εκθέσεις που έχουμε κάνει και τα δρόμενα με την κυρία Πρόεδρο είναι κάτι το ανεπανάληπτο πραγματικά. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο σπουδαία ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου και δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι πολύ λίγες οι κουβέντες που μπορεί να πει κάποιος για αυτόν τον άνθρωπο. Το μόνο που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που συνεργαστήκαμε μαζί της και ελπίζω και στο μέλλον να συνεργαζόμαστε μαζί με την κυρία Μαρία, την πρόεδρό μας. Αυτό. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Ζιάκα είναι ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο. Μέσα στην καρδιά μου είναι. Όταν ξεκίνησα κι εγώ να μπω στο σύλλογο, με δέχτηκε με πολύ αγάπη. Αν και δεν είχα κάποιον άλλον για στήριγμα, ας το πούμε, δηλαδή, για να με βοηθήσει. Ασχολούμαι τότε με τα κοσμήματα στην αρχή και είναι πάρα πολύ θετική σε όλα. Βοηθάει όλους μέσα στο σύλλογο και οτιδήποτε χρειαστεί. Ήταν πάντα το στήριγμα, η ψυχή του συλλόγου. Ήταν το στήριγμα για όλους. Εύχομαι τα καλύτερα για αυτή, να είναι πάντα καλά, από υγεία, με την οικογένειά της, τα παιδιά, τα εγγόνια της και πάντα να είναι χαρούμενη και πάντα δημιουργική. Τι θα μπορούσα να πω για την κυρία Μαρία, πέρα από το ότι είναι ένας άνθρωπος άξιος θαυμασμού και σεβασμού, με ήθος, που έχει καταφέρει τόσα πολλά στη ζωή της, ως μέλος του Συλλόγου Τρικαλινών Ζωγράφων και ως πρόεδρος του Συλλόγου Τρικαλινών Ζωγράφων, στα τόσα αυτά χρόνια που έδωσε πολλά από τον εαυτό της. Και εγώ που τη γνωρίζω μόνο τα τελευταία 2 χρόνια ως μέλος, μου κάνει ένας άνθρωπος μία γυναίκα στοργική δασκάλα, η οποία θα σε στηρίξει, θα σε αγκαλιάσει και θα σε συμβουλέψει. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι τόσο πολύ που τη γνωρίζω. Της εύχομαι τα καλύτερα. Υγεία πάνω απ' όλα σε αυτήν και την οικογένειά της και μόνο επιτυχίες. Κυρία Μαρία, σας φιλώ. Μαρία η Ζάκα για μένα είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι στη ζωή μου.
Από την πρώτη στιγμή που την γνώρισα σε μια ατομική της έκθεση, δέθηκα πάρα πολύ μαζί της. Είναι ένας άνθρωπος κοινωνικός, οικογενειάρχης. Τα έχει όλα η Μαρία. Θέλω να είναι πάντα καλά. Θέλω να κάνει καλές, που κάνει καλές δημιουργίες και να έχει πάνω απ' όλα υγεία. Την αγαπώ πολύ. Πάμε. Τι να πρωτοπούμε για αυτή την υπέροχη κυρία που μας έχει γεμίσει στιγμές, μας έχει γεμίσει εμπειρίες, μας έχει γεμίσει ομορφιές και συνεχίζει να μας μαθαίνει πράγματα, να μας προσφέρει πράγματα. Εύχομαι, κυρία Μαρία, να έχετε καλή επιτυχία σε όλα όσα κάνετε και πάντα με δύναμη. Εγώ δεν ανήκω στο Σύλλογο Τρικανών Ζωγράφων, δεν είμαι ζωγράφος, είμαι δημοσιογράφος και θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι η κυρία Μαρία Ζιάκα αποτέλεσε σταθμό στο ξεκίνημα του πρώτου πολιτιστικού site του www.tricolorculture.gr. Από εκεί και το αγκάλιασε, δείχνει το ποιόν της, δείχνει το χαρακτήρα της, πόσο σπουδαία και πόσο καλή γυναίκα είναι. Γι' αυτό την ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, της εύχομαι υγεία και ό,τι καλύτερο στη ζωή της.